Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στη σκιά της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στο οποίο έχουν σταματήσει τα τακτικά χειρουργεία λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στις επόμενες κιόλας ημέρες και για ένα τρίμηνο, τα χειρουργεία θα ενισχυθούν με ιδιώτες αναισθησιολόγους και στόχο το νοσοκομείο να μην έχει λιγότερα από 4 χειρουργικά τραπέζια την ημέρα. 4 τραπέζια. Λοιπόν, να είναι πλήρης, αυτή είναι η πλήρης λειτουργία του νοσοκομείου. 4 τραπέζια. Αυτό μου ζήτησαν οι γιατροί, αυτό πρότειναν οι γιατροί, η ιατρική υπηρεσία, αυτό θα πραγματοποιηθεί. Και αυτό θα είναι επιτρίμηνο, θα σχεδιαστεί τις επόμενες μέρες και θα ξεκινήσει η λειτουργία του νοσοκομείου με βάση αυτό το οποίο σας ανέφερα. Ανελιπώς, αδιαλείπτος, επί 3 μήνες. Στη βάση των αναγκών που εμφανίζει το νοσοκομείο σε 10 συνολικά τμήματα, και για το αναισθησιολογικό, ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι για μόνιμες λύσεις προωθούνται fast track διαδικασίες προκειμένου να τρέξει το επόμενο διάστημα προκήρυξη για προσλήψη στο νοσοκομείο με τη συνεργασία της ιατρικής υπηρεσίας που θα στείλει αναλυτικό ενημερωτικό για τις άμεσες ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό και πώς αυτό θα κατανεμηθεί. Ζήτησα από την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου να μου προτείνουν άμεσα μέχρι τέλος της εβδομάδας ποιες θέσεις πέρα από την αναισθησιολογία είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητες και αναγκαίες ώστε να προχωρήσουμε σε ρύθμιση fast track πρόσληψης γιατρών στο νοσοκομείο Βενιζέλιο του Ηρακλείου, έτσι ώστε να προκηρύξουμε και να προσλάβουμε άμεσα τους γιατρούς που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να γίνει περαιτέρω αξιώμα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε και στο νοσηλευτικό προσωπικό και πώς μέσα από μια σειρά προκηρύξεις θα στελεχώσει θέσεις που αυτή την ώρα λείπουν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η έλλειψη εργαζομένων στο χώρο της υγείας είναι θέμα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Μέσα στο 2024 προβλέπεται η πρόσληψη 3.000 περίπου νοσηλευτών και 1.500 περίπου γιατρών, πολλά από αυτά. Πολλές από αυτές τις προσλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού, πέρα από τα ιατρικά που ανέφερα, το ιατρικό προσωπικό του Βενιζελίου, αφορούν πάλι το Βενιζέλιο, αλλά και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Ο Υπουργός Υγείας που αναφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και σε δεύτερο επίπεδο στα έργα που συνδέονται με την ενίσχυση του εξοπλισμού και όχι μόνο, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση συνολικά του ΕΣΥ και σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο συγκεκριμένα να καταστεί περαιτέρω αξιόμαχο. Ζητώντας καταρχήν συγγνώμη από τους πολίτες του Ηρακλείου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν με τις αναβολές των χειρουργείων. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Με φόντο τις ανακοινώσεις του Υπουργού, γιατροί και νοσηλευτές έκαναν λόγο για εμβαλωματικές λύσεις. Βέβαια, εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και μετά τους 3 μήνες, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα αφορά πρόσκληση με μπλοκάκι, που δεν είναι κάτι μόνιμο, είναι κάτι προσωρινό. Άρα θα πρέπει στο ενδιάμεσο διάστημα να βρεθεί και τρόπος ώστε να έρθει και μόνιμο προσωπικό να καλύψει τα κενά. Θέλουμε μια λύση συνολική του προβλήματος. Για να υπάρξει μια λύση συνολική, αυτό το οποίο λέμε όλο αυτό τον καιρό, πρέπει να δοθούν κίνητρα, τόσο οικονομικά, όσο κίνητρα εκπαίδευσης, όσο κίνητρα εξέλιξης στους νέους γιατρούς, για να γίνει θελκτικό το σύστημα υγείας και να επανέλθουν οι νέοι γιατροί στο σύστημα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης συμμετείχε σε σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη, της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας, της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας και Χειρουργικού Τομέα του Βενιζελίου, της Τριμελούς Επιτροπής Γιατρών, ενώ είχε επαφές και με τον Ιατρικό Σύλλογο, την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ και όχι μόνο. Στο περιθώριο της σύσκεψης στην Υγειονομική Περιφέρεια, παρουσία του Υπουργού Υγείας, εργαζόμενοι σε Παγνή και Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπως επίσης εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, πραγματοποίησαν διαμαρτυρία.